Όμως γίνεται μόνο στην Αθήνα. Για το θέμα αυτό είχε πρόσφατα συνάντηση στην Αθήνα με τον σύμβουλο του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ο Αντινομάρχης Ροδόπης Παναγιώτης Γρηγορόπουλος, ζητώντας τη δημιουργία του αρμόδιου κέντρου στην Κομωτινή. Τη δημιουργία ΕΠΑ στην Κομωτινή και την ανάκληση της νέας εγκυκλίου της πολιοδομίας ζήτησε ο αναπληρωτής νομάρχης Ροδόπης Παναγιώτης Γρηγορόπουλος από τα Υπουργεία ΠΕΧΟΔΕ και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον νόμο 3175 της νέας εγκυκλίου για την έκδοση πολιοδομικής άδειας, υποχρεούνται να καταθέτουν μαζί με τα δικαιολογητικά και μελέτη αερίου καυσίμων και εγκατάσταση παροχής φυσικού αερίου, που γίνεται μόνο στην Αθήνα. Ο νομάρχης Ροδόπης συγκάλεσε σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς και έστειλε τις παρατηρήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Ενώ ο κύριος Γρηγορόπουλος συναντήθηκε με τον σύμβουλο του Υφυπουργού Ανάπτυξης για το συγκεκριμένο θέμα και ζήτησε την δημιουργία ΕΠΑ στην Κομωτινή, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες αλλά και οι διαδικασίες να γίνονται γρηγορότερα. Ο σύμβουλος του Υφυπουργού Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον κύριο Γρηγορόπουλο πως δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ΕΠΑ πριν από το Μάρτιο. Ο κύριος Γρηγορόπουλος επισήμανε ότι θα επιδιώξουν την ανάκληση της εγκυκλίου ώστε να αποφύγουν οι πολίτες τη διαδικασία αυτή, που εκτός από χρονοβόρα έχει και υψηλό κόστος. Από τη στιγμή που θα καταθέσει τα δικαιολογητικά του για την οικοδομική άδεια, θα πρέπει να έχει και μια μελέτη για την παροχή του φυσικού αερίου. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την μελέτη αυτή γίνεται στην Αθήνα. Αν σκεφτείτε ότι περί τις 1100 άδειες, νομίζω κύριε Διευθυντά, τόσες είναι, έχουμε το χρόνο οικοδομικές άδειες στον νομό Ροδόπης. Σκεφτείτε την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται και οι πολίτες και η υπηρεσία, ούτως ώστε αυτός ο αριθμός να πάει στην Αθήνα, να ελεγχθεί, να επιστραφεί ενδεχομένως με παρατηρήσεις. Σήμερα ακριβώς είχαμε δύο περιπτώσεις τέτοιες, να την ξαναστείλουμε στη ΔΕΠΑ για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και μετά να ξαναρθεί για την έκδοση της άδειας από τη Διεύθυνση της Πολεοδομίας. Ο νομάρχης με πρωτοβουλία δική του είχε συγκαλέσει μία σύσκεψη και του τεχνικού επιμελητήριου και με τους νομάρχες της άλλης περιοχής και υποβάλαμε κάποιες προτάσεις προς το ΥΠΕΧΟΔΕ αλλά και προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο καθορισμένο ραντεβού που είχαμε με τον κύριο Καλογιάννη, τον Υφυπουργό ΥΠΕΧΟΔΕ, ένα ραντεβού το οποίο ακυρώθηκε το πρωί, αλλά πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, εκεί το θέσαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δηλαδή δημιουργείται και εξαιτίας αυτού του νόμου, αλλά και εξαιτίας της εγκυκλίου, μιας εγκυκλίου η οποία ήρθε λίγο αργότερα και βάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Μέσα στις προτάσεις μας ήταν η αναστολή αυτής της εγκυκλίου και να δημιουργηθεί ένα κλιμάκιο της ΔΕΠΑ, λεγόμενο ΕΠΑ, στην Κομωτινή. Για την βράβευση των τριών διεθνών ποδοσφαιριστών από την Καβάλα, από τον Ομαρχιακό Συμβούλιο, προφανώς θα μιλήσουμε τώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν του Ομαρχιακού Συμβουλίου της Καβάλας, ο κ. Σαλουχίδης, έκανε το πρωί δηλώσεις αναφορικά με αυτή την απόφαση του Ομαρχιακού Συμβουλίου που ήταν ομόφωνη. Η σχετική επιστολή του Νομάρχη πάντως σε στάλη προς τους 11 δήμους του νομού. Την βράβευση των τριών διεθνών ποδοσφαιριστών που κατάγονται από την Καβάλα πρότεινε ο νομάρχης Καβάλας Θόδωρος Χαλιοτζής, μια πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από όλα τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ο οποίος τόνισε ότι αν η πρόταση γίνει αποδεκτή από τους 11 δήμους του νομού, τότε θα ορίσουν το μέρος και το χρόνο που θα πραγματοποιηθεί η βράβευση. Έτσι όπως ακριβώς το λέτε, στη συνεδρία στην τελευταία του Νομαρχιακού Συμβουλίου έγινε η πρόταση αυτή από τον κύριο Νομάρχη, όπως την περιγράψατε ακριβώς. Και πρόταση η οποία έγινε αποδεχθεί από όλα τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε το Προεδρείο και απέστειλε την επιστολή του κυρίου Νομάρχου και στους 11 Δήμους του Νομού. Το σκεπτικό της απόφασης αυτής ήταν να γίνει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ανταχτερή ή αν θέλετε μια διοργάνωση τέτοια που να αρμόζει σε μια μεγάλη τιμή στους τρεις καβαλιώτες, στους τρεις συμπολίτες μας θα έλεγα εντός εισαγωγικών ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδος. Οπωσδήποτε έγινε η πρόταση αυτή,
για να μην ευτελιστεί, ας το πω, η απονομή τιμών προς τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, και αν θέλετε ακόμη περισσότερο, επειδή θα είναι και δύσκολο να τους βρούμε τώρα μετά την λήξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, θα πάνε τα παιδιά σε διακοπές, θα αρχίσουν οι προετοιμασίες με τις ομάδες, να κάνουμε μια πολύ δυνατή εκδήλωση. Σε αυτή μας την πρόταση δεν έχουμε και πολλά περιθώρια να περιμένουμε, όπως καταλαβαίνετε. Η ίδια επιστολή, όχι, προς το παρόν. Δεν θα περιμένουμε όμως εσάι. Είναι σήμερα Τρίτη που μιλάμε. Φαντάζομαι ότι μέχρι την Πέμπτη πιθανώς να έχουμε περιθώρια και να περιμένουμε. Και από εκεί και πέρα, αν δεν έχουμε απάντηση από τους Δήμους, όπως ακριβώς ζήτησε ο κ. Νομάρχης με την επιστολή του, θα προχωρήσει η Νομαρχία στην βράβευση και στην πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης από μόνη της. Εμείς θέλαμε, αφού γίνει αποδεχθεί αυτή η σκέψη και η ιδέα, να καθίσουμε και από κοινού να αποφασίσουμε τον τρόπο, το είδος αυτής της διοργάνωσης και αυτής της τιμής. Δεν προκαταβολικά, δεν είπαμε ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο ή θα γίνει το άλλο. Εάν λοιπόν σε πρώτη φάση γίνεται αποδεχτή η από κοινού βράβευση, από εκεί και πέρα ο κάθε εκπρόσωπος θα καταθέσει την άποψή του και θα βγάλουν μια κοινή συνισταμένη το πού θα γίνει, το πώς θα γίνει, με ποιον τρόπο θα γίνει και σε ποιες μέρες θα γίνει. Πάντως πιο απλή ήταν στην πράξη και όχι στη σκέψη οι ποδοσφαιριστές μας, και αυτό απέδειξαν τουλάχιστον σε όλους αυτούς τους αγώνες, σε όλες αυτές τις πραγματικές μάχες που κατάφεραν βέβαια να έχουν μόνο νίκες. Γκρέμισαν λοιπόν τα τείχη χτες στο Καλλιμένα Μονοστάδιο για να υποδεχτούν κατά το τυπικό της αρχαίας Ελλάδος τους πρωταθλητές της Ευρώπης. Η Λαοθάλασσα ξεκινούσε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το θέμα αυτό σχολιάσαμε χθες και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτσάνεν. Να δούμε μερικά παραλυπόμενα αυτών των αγώνων όπως αποτυπώθηκαν και από τους ανθρώπους που τα παρακολουθούσαν. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω και εγώ, αν δεν μου κάνατε την ερώτηση, ότι αυτό που συνέβη την πρώτη αγωνιστική μετά τον αγώνα με την Πορτογαλία, εμείς όσοι βρισκόμασταν στο ξενοδοχείο εκεί, η αποστολή γύρω στα 200 άτομα, μας έπιασε, τι να λέω, ένα μίσος. Ή κάπως διαφορετικά, περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή που ήρθε χθες. Γιατί υπήρχε ένα πολυκατάστημα και είχε μια μεγάλη διαφήμιση μιας εταιρείας αθλητικής με ελληνικό τον πείσμα, θα το χαρακτήριζα εγώ έτσι, ελληνικό πείσμα. Ίσως να είναι και έτσι. Λοιπόν, με την αφίσα του Φίκο, μια 20-ώρη οικοδομή με καθρέφτες, είχε την αφίσα του Φίκο. Τη βραδιά που τους κερδίσαμε, την ίδια βραδιά γύρω στις 1, αντιληφθήκαμε απέναντι από το ξενοδοχείο μας ακριβώς την αφίσα αυτή δίπλα, να γράφουμε μεγάλα γράμματα στα ελληνικά «Η τύχη του Πρωτάρη». Εγώ νομίζω το λιγότερο που ήταν είναι ότι προκαλούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και από κάτω στα πορτογαλικά το ίδιο σύνθημα. Κάναμε εμείς κάποιες κινήσεις εκεί, διαμαρτυρίες, δεν μας υπολογίσανε και πολύ. Και περιμένα, ειλικρινά εγώ τουλάχιστον προσωπικά, περίμενα πώς και πώς αυτή τη στιγμή. Και ήθελα να ξέρω τώρα τι γράψανε χθες δίπλα σε αυτή την αφίσα, αυτοί οι κύριοι Πορτογάλοι. Η τύχη ποιονού. Νομίζω ότι αποδείξαμε και με την δουλειά που έγινε και με την πολύ ωραία παρουσία στο γήπεδο και με την πολύ καλή άμυνα, γιατί μάλλον αυτοί οι αγώνες απέδειξαν ότι η ομάδα μας είχε πολύ καλή άμυνα, έτσι δεν είναι? Απέδειξαν πάνω απ' όλα ότι ήμασταν ομάδα. Δηλαδή όλες οι άλλες ομάδες, εγώ τουλάχιστον αυτό που είδα και αυτό που κατάλαβα έστω με αυτές τις λίγες γνώσεις που έχω στο ποδόσφαιρο, μπορεί να είχαν τις φίρμες τις μεγάλες, τους ποδοσφαιριστάς τους μεγάλους, είτε λέγεται Φίκο αυτός είτε κάπως αλλιώς. Εμείς μπορεί να μην είχαμε τα μεγάλα ονόματα, αλλά καταφέραμε μέσα από το ομαδικό πνεύμα που διακατέχει όλη την ομάδα μας και την πειθαρχία που εγώ έζησα και πολλά από αυτά, τη γερμανική μάλλον πειθαρχία που είχε ο προπονητής μας στην ομάδα και σε όλους τους παράγοντες και αυτούς που συνετέλεσαν στο team της Εθνικής. Λοιπόν, είχαν την ομάδα. Αυτό τα λέει όλα. 15 κρούσματα τροφικής δηλητηρίας σημειώθηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα στο κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών της Βένας. Άμεσα επισκέφθηκε το συγκεκριμένο χώρο νομίατρος Θεόδωρος Ερετίβης, ενώ έγιναν συστάσεις στα καταστήματα τροφοδοσίας του κέντρου υποδοχής.
15 κρούσματα τροφικής δηλητηρίας σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο τμήμα συνοριακής φύλαξης της Βένας. Το κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών του συνοριακού σταθμού Σαπών επισκέφθηκε ο νομίατρος και κλιμάκιο της Πρόνοιας για να διαπιστώσει τις συνθήκες κράτησης. Πήρανε δείγμα νερού για υγειονομικό έλεγχο, ενώ έγιναν συστάσεις στα καταστήματα τροφοδοσίας του κέντρου υποδοχής. Είναι μεμονωμένα κρούσματα που δεν εμπνέουν ανησυχία, δήλωσε ο νομίατρος Θεόδωρος Ερετίδης, που διευκρίνησε πως πιθανόν οι τροφικές δηλητηριάσεις οφείλονται σε τοξίνια από λιωμένα τρόφιμα. Μετά ήταν μεμονωμένα. Οφειλόταν προφανώς σε τροφική δηλητηρίαση. Και όχι στο δίκτυο νερού, γιατί θα παθαίναν όλοι και οι συνοριοφύλακες οι οποίοι μένουν ακριβώς στο ίδιο κτίριο. Λοιπόν, βέβαια, εμείς πήραμε και δείγματα νερού και τα στείλαμε για ανάλυση. Λοιπόν, καθώς επίσης κάναμε και υγειονομικό έλεγχο στην περιοχή των Σαπών, στα καταστήματα τα οποία στέλνουν τρόφιμα στους κρατούμενους εκεί, στους λαθρομετανάστες. Και βέβαια κάναμε αυστηρές συστάσεις ότι και είπαμε τι ακριβώς έγινε και πώς πρέπει να μεταφέρονται, πώς να συντηρούνται και όλα αυτά τα πράγματα. Και από εκεί και ύστερα, όσοι δεν συμμορφωθούν, θα αποκλείονται και από την τροφοδοσία των κρατουμένων. Αυτό έγινε στις Σάπες, που υπάρχουν μερικά καταστήματα τα οποία τροφοδοτούν με σάντουιτς ή με φαγητό τους κρατούμενους. Οι κρατούμενοι είναι στη Βένα. Στις αποθήκες της Βένας, οι οποίες έχουν μετατραπεί σαν κέντρο φιλοξενίας λαθρομεταναστών, μέχρι να απελαθούν. Το θέμα του κτηματολογίου απασχόλησε εκτενώς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 4 Ιουλίου στα Χανιά. Στην Ολομέλεια, που παραβρέθηκε και ο νέος πρόεδρος του Εθνικού Κτηματολογίου, επισημάνθηκε ότι σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα τα λάθη και οι παραλήψεις οφείλονται στην έλλειψη νομικών προσώπων από την αρχή λειτουργίας του θεσμού. Το ζήτημα του κτηματολογίου βρέθηκε σε πρώτο πλάνο στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 2 έως 4 Ιουλίου στα Χανιά. Η δικαιοσύνη, η χρηματοδότηση της πολιτείας, το Ταμείο Νομικών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα επιμέρους δικηγορικά ζητήματα συζητήθηκαν. Στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων παραβρέθηκε και ο νέος πρόεδρος του Εθνικού Κτηματολογίου, όπου μετά την ανάλυση των τεκτενόμενων στον νομό Ροδόπης από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Γεώργιο Πεταλωτή, που ανέλυσε τα προβλήματα που προέκυψαν στον νομό και ο ίδιος εμπειρικά γνώριζε, ο πρόεδρος του Εθνικού Κτηματολογίου δεσμεύτηκε το κτηματολόγιο να αλλάξει δρόμο και να συνεχίσει με συνέπεια και συγκροτημένο, ενώ επισήμανε πως υπάρχει βούληση να βρεθεί και η χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον κύριο Πεταλωτή, που απέδωσε τα λάθη και τις παραλήψεις στην έλλειψη νομικών προσώπων. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, 2-3-4 Ιουλίου, ήταν το τριήμερο όπου έγινε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στα Χανιά. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σημαντικά θέματα που αφορούν γενικότερα τη δικαιοσύνη και βέβαια επιμέρους ζητήματα που αφορούν το δικηγορικό κλάδο και διάφορα άλλα κοινωνικά ζητήματα που μας αφορούν. Οι εργασίες εκεί πέρα που φιλοξενήθηκαν σε ένα πολύ ωραίο χώρο και ένα τέτοιο χώρο πραγματικά στο μεγάλο αρσενάλι που δείχνει πώς η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αξιοποιήσει κάποια κτίρια και νομίζω ότι πρέπει να τα βλέπουμε όλοι μας. Το σημαντικότερο θέμα που συζητήθηκε είναι το θέμα του κτηματολογίου, ένα ζήτημα που εμάς ως νομός Ροδόπης μας απασχόλησε ιδιαίτερα εδώ και κάποια χρόνια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως τώρα αρχίζει να συζητιέται και από την άποψη αυτή είχαμε την ευκαιρία ως Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης να προσφέρουμε τεχνογνωσία και να προσφέρουμε την εμπειρία μας πάνω σε αυτό το σημαντικότατο εργαλείο και εμείς ως εθνικής σημασίας έργο, το οποίο όμως κάπου δεν πηγαίνει καλά. Εκεί ζητήθηκε η βοήθειά μας και πραγματικά δόθηκε. Παραβρέθηκε ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του Εθνικού Κτηματολογίου.
Η μαγεία της νύχτας Αθηνά Σινεμά ξαναζωντάνεψε χθες βράδυ μέσα από μια ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Δήμος Κομωτινής σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Επίσημη προσκεκλημένη σε αυτή την εκδήλωση ήταν ο ηθοποιός Λάκης Κομνηνός, γνωστός από πάρα πολλές και σημαντικές ταινίες του καλού ελληνικού κινηματογράφου, και ο μουσικός Θοδωρής Ξηδιάς που έντυσε με τις δικές του νότες το δεύτερο μέρος βραδιάς. Ξεχωριστή βραδιά ήταν η χθεσινή για τον Δήμαρχο Κομωτινής Στάσο Βατσικλή, την πρόεδρο της ΔΕΠΑΚ Σοφία Μενεσελίδου και τον διευθυντή του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Ξάνθο Κώστογλου, καθώς πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Όασης στην αυλή της Αναπτυξιακής, ενώ παράλληλα έγινε και η βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης «Τρυφερή είναι η νύχτα στα Θερινά Σινεμά». Επίσημη προσκεκλημένη της εκδήλωσης ήταν ο ηθοποιός Λάκης Κομνηνός καθώς και ο μουσικός Θοδωρής Ξηδιάς. Η κυρία Μενεσελίδου, συγκινημένη και χαρούμενη, ευχαρίστησε όλους όσους παραβρέθηκαν στα εγγένεια του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου, αλλά και όσους εργάστηκαν για την έκδοση του βιβλίου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τη Μεσίνη Λατζουράκη και τη Δίκη την Τριανταφυλιά που θα παρουσιάσουν, ανέλαβα να παρουσιάσουν το βιβλίο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή του Ξηδιά που είναι εδώ κοντά μας για να μας κρατήσει στην τροφιά μουσική. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Λάκη τον Κομνηνό, τον ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου, που είναι απόψε εδώ κοντά μας, αλλά μας πρόσφερε και μία εικοσάλεπτη ταινία, η οποία θα προβληθεί στην αρχή αυτής της βραδιάς. Θέλω λοιπόν να τον καλέσω να πει δύο λόγια, έτσι ως ένας άνθρωπος που έχει συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Είναι θαυμάσιο που ένας δήμαρχος προσπαθούσε για τη δημιουργία του περίφημου αυτού λευκώματος. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικότερα λόγια του ηθοποιού Λάκη Κομνηνού, αναφερόμενο στο δήμαρχο Κομωτινής Στάσο Βαβατζικλή και στην προσπάθειά του για τη δημιουργία του συγκεκριμένου λευκώματος, ενώ δεν παρέλειψε να το συγχαρεί. Ένας δήμαρχος κυνηγούσε και προσπαθούσε να γίνει αυτό το περίφημο λεύκωμα, θα το ονομάσω καλύτερα, όπως το είδα εγώ, που αφορά το σινεμά και βέβαια μέσα από το σινεμά χίλια δυο άλλα πράγματα που είναι ένας πλούτος και θα το ζήλευαν πολλές εκδόσεις από αυτές τις πολύ διαφημισμένες κάθε τόσο των Υπουργείων Πολιτισμού κτλ. Είναι ένα θαυμάσιο και θέλω να συγχαρώ γιατί συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, κάποιοι δημιουργοί, κάποιοι άνθρωποι με μεράκι, κάποιοι που πονάνε κτλ. Κυνηγάνε τους δημάρχους και δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Θέλω να σας πω ότι η σχέση μου με το σινεμά είναι, εν πάση περιπτώσει, γνωστή. Σχεδόν κλείνω 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ή μάλλον τα κλείσα. Με την Κομωτινή έχω πάρα πολλές σχέσεις από πολύ παλιά, όταν ερχόμουν τον καιρό που γυρνάγαν η θίαση, ευτυχώς εγώ όχι ποτέ με κάποιον κακό θίασο. Και πρέπει να σας πω γενικότερα στον χώρο ότι η Κομωτινή θεωρείται από τότε αυτό που λέγαμε εμείς στη γλώσσα μας καλή πιάτσα. Στην εκδήλωση ακούστηκαν τραγούδια από κινηματογραφικές ταινίες, κάνοντας τους παρευρισκομένους να συμμετέχουν με έντονο τρόπο, μαγεμένοι από τις φωνές των δύο τραγουδιστών και του Θοδωρή Ξηδιά. Πραγματικά μας ταξίδεψε αυτό το ρεπορτάζ, αξιόλογη προσπάθεια. Ένα θερινό σινεμά λοιπόν, το οποίο ήταν έτσι μια αγωνία και μια κρυφή ελπίδα πολλών ανθρώπων, βλέπουμε πλέον να υλοποιείται μια υπόσχεση, μια ακόμη υπόσχεση που υλοποιήθηκε και όλοι την περιμέναμε σε αυτήν εδώ την πόλη. Και από το σινεμά να περάσουμε στο θέατρο. Πρωταγωνιστής καθίσταται και πάλι ο ελληνικός κωμικός λόγος στο Διπεθέ Κομωτινής. Μετά το Μανολάκη του Βομβιστή, μια ακόμη γνωστή παράσταση, το Η Κυρία έχει νεύρα του Δημήτρη Γιαννουκάκη, ανεβαίνει για φέτος το καλοκαίρι. Πρόκειται για μια παράσταση που αναδεικνύει το τέλμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Η κυρία έχει νεύρα του Δημήτρη Γιαννουκάκη είναι το θεατρικό έργο που ανεβάζει φέτος στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομοτηνής. Ο ελληνικός κωμικός λόγος πρωταγωνιστεί στο θεατρικό έργο που δείχνει το αδιέξοδο που οδηγούνται πολλές φορές οι διαπροσωπικές σχέσεις. Φαινομενικά η κυρία έχει νεύρα γιατί έχασε τον αναπτήρα της, ενώ βαθύτερα δείχνει το τέλμα που οδηγούνται πολλές φορές οι διαπροσωπικές σχέσεις. Πρόκειται για ένα διαχρονικό θεατρικό έργο που έχει την ποιότητα της γαλλικής κωμωδίας και αναμένεται να μαγέψει το κοινό της Κομοτηνής, αλλά και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου πρόκειται να περιοδεύσει. Αυτό το θεατρικό έργο έδωσε την αφορμή στο Θεόδωρο Ξηδιά που υπογράφει τη μουσική επιμέλεια να έρθει για μία ακόμη φορά στην αγαπημένη του πόλη, την Κομοτηνή. Ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτής της παράστασης, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να σας μιλήσουν για την παράσταση σε λίγο. Να τους ευχαριστήσω λοιπόν γιατί ενστερνιζόμενοι το πολιτικό όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου που θέλει το ελληνικό έργο, τον καλό ελληνικό λόγο και μάλιστα τον κωμικό ελληνικό λόγο να πρωταγωνιστεί στις τελευταίες καλοκαιρινές μας περιόδους, αγκάλιασαν όλη αυτή την προσπάθεια και δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους, θα έχετε την ευκαιρία να το διαπιστώσετε κι εσείς, θα δώσουν την ευκαιρία στους κομοτηναίους θεατές και όχι μόνο, γιατί σκοπεύουμε να περιοδεύσουμε τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας και αυτό το καλοκαίρι, έδωσαν λοιπόν τον καλύτερο εαυτό τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το όραμα που σας προανέφερα. Μπορούμε να πούμε ότι έχει τη δυνατότητα να έχει μια διαχρονική πορεία ένα έργο και αυτό είναι η δυναμική του θεάτρου ως μια ζωντανής τέχνης, διότι μπορεί να εξελίσσεται. Μπορεί ένα έργο που έγινε το 1789 να μπορεί να παιχθεί και σήμερα. Φτάνει να υπάρχει εκείνη η οπτική ματιά και εκείνη η δυναμική που θα του δώσει ο σκηνοθέτης για να μπορεί να είναι προσιτό. Στην προκειμένη περίπτωση τα προβλήματα που είδαμε ήταν ότι έπρεπε να υπάρχει ο χώρος. Ο χώρος λοιπόν ήταν ένα έργο σαλονιού όπου χάρη στη φαντασία του Νίκου του Θωμά ο χώρος μεταφέρθηκε πραγματικά σε έναν αστικό κήπο, δηλαδή βγήκε έξω από τα όρια ενός σαλονιού. Νομίζω ότι έχει μια αισθητική, εικαστική και λειτουργική συνέπεια. Ελπίζω να αρέσει και στους θεατές. Το Δίπεθε Θεράκης που με τιμά με την πρόσκλησή του, ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο που είναι παλιός φίλος μου και νομίζω ότι και ο Δημήτρης Παπασταμάτης έχει γίνει και αυτός φίλος μου πια, ύστερα από τόσα χρόνια που τον γνωρίζω και με εμπιστεύεται. Θεωρώ ότι ήταν μια πρόφαση η μουσική που έπρεπε να σκαρώσουμε για την παράσταση αυτή. Η ουσία ήταν ότι ήθελα να έρθω στην Κομοτηνή. Εγώ δεν υπάρχουν μέσα στο αρχικό κείμενο, ακριβώς πάνω στο ξαναφτιάξιμο που έγινε αυτού του έργου προκειμένου να παιχτεί με μια άλλη νότα και κυρίως κινούνται σε ένα ονειρικό επίπεδο, ενώ όλη η παράσταση είναι το ρεαλιστικό. Αυτά τα εμβόλυμα που έχουν το στοιχείο του έρωτα, παρουσιάζεται ο έρωτας που συνδέει όλα τα πρόσωπα. Και η κύρια δουλειά μου ήταν πάνω σε αυτά τα μικρά εμβόλυμα, πάνω βέβαια στο πλαίσιο που πάντοτε έδωσε ο Δημήτρης Παπασταμάτης. Ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συντελεστές της παράστασης, τους συναδέρφους μου, τους ηθοποιούς και όλο το τεχνικό προσωπικό. Και κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Παπασταμάτη, που μου εμπιστεύτηκε ένα ρόλο που όχι απλά είναι μεγάλος, γιατί δεν είναι το θέμα, προσωπικά έχω κάνει και πολύ μεγάλους αλλά και πολύ μικρούς, αλλά είναι ένας ρόλος πάρα πολύ με τεράστια ποικιλία και πιστεύω ότι ο Δημήτρης ο Παπασταμάτης ξανααννακάλυψε ένα έργο που είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα διαμάντια του ελληνικού ρεπερτορίου. Εύχομαι μετά από την παράστασή μας αυτό να είναι μια αφορμή ώστε το έργο αυτό να μην ξαναχαθεί. Και να πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τη θερμοκρασία που ακολουθεί την ανιούς αυτές τις μέρες στο θερμόμετρο και οι συμβουλές για τις αποκαλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή για όλους εκείνους που είναι 65 ετών και άνω, κρίνονται απαραίτητες. Καλύτερη λύση εξακολουθεί να παραμένει η υδροσιά που η φύση απλόχερα παρέχει σε βάσεις αναψυχής.
Για την αποφυγή θερμοπληξίας και για τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου έδωσε συμβουλές ενόψει του καύσωνα ο νομίατρος Θεόδωρος Ερετίδης. Τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου είναι όσοι είναι άνω των 65 ετών, αυτοί που αντιμετωπίζουν ασθένειες του αναπνευστικού και καρδιακά νοσήματα, οι νευροπαθείς και όσοι χορηγούνται ψυχοφάρμακα και ορμονούχα σκευάσματα και πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους για συμβουλές ενόψει του καύσωνα. Τις άσκοπες μετακινήσεις τις ζεστές ώρες της ημέρας, προς το μεσημέρι δηλαδή. Μπορεί για παράδειγμα να ζει στην πόλη της Κομωτινής να πάει πρωί-πρωί ας πούμε, να κάνει τη δουλειά του σε μια τράπεζα ή ξέρω εγώ να πάει να ψωνίσει και να μην τριγυρνάει 11-12 μία η ώρα μέσα στο κατά μεσήμερο για κάτι το οποίο θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο νωρίς. Θα πρέπει ο κόσμος όλος να φοράει ανοιχτόχρωμα ρούχα με ανοιχτό γιακά. Θα πρέπει να πίνει πάρα πολλά υγρά, κυρίως νερό, αναψυκτικά και καλύτερα χυμούς φρούτων. Να αποφεύγει γεύματα με πάρα πολλές θερμίδες, λιπαρά, είναι πνευματώδη, να τρώει ελαφρά δηλαδή, με άφθονα φρούτα, λαχανικά. Τα μικρά θα πρέπει μαζί με το γάλα τους να πίνουν και νερό. Όταν είναι έτσι να μετακινηθούν για κάποιο σοβαρό λόγο, γιατί αλλιώς καλύτερα είναι να παραμένουν κάπου που έχει δροσιά, θα πρέπει να είναι τα χεράκια τους και τα ποδαράκια τους ανοιχτά, να μην φοράνε ρούχα. Για όσους δεν αντέχουν τη ζέστη και δεν έχουν κλιματιστικό, μπορούν τις ώρες αιχμής να μείνουν στα δημοτικά καταστήματα και το καπί που διαθέτουν κλιματισμό. Ωστόσο, ο κύριος Ερετίδης τόνισε πως για όλους αυτούς τους ανθρώπους το πάρκο Κομωτινής είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχουν και χώροι που, όπως τα δημοτικά καταστήματα σε κάθε δήμο που έχουν κλιματισμό. Στην πόλη της Κομωτινής υπάρχει το νομαρχιακό κτίριο και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το ΚΑΠΗ. Και βέβαια, το καλύτερο κλιματιστικό της Κομωτινής είναι το πάρκο της Κομωτινής. Την προσοχή των καταναλωτών εθιστά ο κύριος Ερετίδης για την αγορά γαλακτοκομικών και παγωτών, γιατί είναι ευαλίωτα και μπορεί να προκληθεί τροφική δηλητηρίαση από αλλοιωμένα τρόφιμα. Τα ευαλίωτα τρόφιμα είναι τα γαλακτοκομικά και αυτά που έχουν μέσα αυγό. Κάτι σαντιγί, κάτι μαρέγγες. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά στο περιφερειακό αστυνομικό μας δελτίο. Στο κάτω νευροκόπη δράμα συνελήφθη ένα άτομο γιατί χθες στις 3 το πρωί σε αστυνομικό έλεγχο στο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκε να κατέχει ένα μικρό δέμα που περιείχε κατέργαστη κάναβη σε φούντα βάρους 14,50 γραμμαρίων. Σε έλεγχο που έγινε στη δράμα σε ΙΧ επιβατικό βρέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγκια πυροβόλου όπλου και ένα σκάλικας φυσιγκιού. Επίσης από αστυνομικούς στο Δοξάτο συνελήφθη ένα άτομο για το Σάββατο στις 1.30 το μεσημέρι σε ονομότυπη έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν 6 γεμιστήρες φυσιγκιών του φεγγιού, μια δερμάτινη πιστολοθήκη και μια δερμάτινη στρατιωτική εξάρτηση. Την Κυριακή στις 3.30 μετά μεσημβρία στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μυρωδά του Ξάνθη στο ΑΕ 1207 ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε ένα 43χρονος κάτοικος πηγαδιών συγκρούστηκε με δίκη κλιμοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο Αντώνιος Σταγόνης του Νικολάου 18 ετών με αποτέλεσμα τραυματιστή θανάσιμα ο οδηγός του δευτέρου οχήματος και σοβαρά η 17χρονη συνεπιβάτηδα κάτοικος Μυρωδάτου ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός του πρώτου οχήματος.
Εντάξει, ναι, θα με ακούσει ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Δευτερόλεπτο, περίμενε τώρα. Τι να πες, τι γίνεται Ξάνθη, ερήμωσα. Ερήμωσα, έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πώς μου διέφυγε. Ποιο? Σήμερα το έδωσε η αστυνομία. Βιασμός ανηλίκου αγοριού. Πάλι βιασμό έχετε? Ναι, ρε γάμο. Τον τέταρτο μέσα στο, από τότε που μιλάμε. Ναι, ναι, τον τρίτο. Τον τρίτο. Ηλικία? Ναι, ναι, ναι. Ηλικία 16 χρονών αγοράκι. Τώρα το 16 χρονών όπως το τράβηξε ένα 19χρονο στρατιώτη, το ομολόγησε. Και ένα 36χρονο από το δημότυχο, αυτό δεν το ομολόγησε ακόμη. Αλλά λόγω παρέλευση αυτοφόρου, σε αφήσανε ελεύθερο ζεύγο. Εσύ πώς το κρίνεις νομικά αυτό, για πες μου. Άντρες, τους αφήσανε ελεύθερο. Ναι. Δηλαδή ομολόγησε ότι εγώ βίασα το παιδάκι, το αγοράκι, αν πάει τώρα αυτός ο μπαμπάς, πάρει την καραμπίνα να την καθαρίσει. Αυτή ο μπαμπάς. Τώρα βγαίνουμε, θα τα πούμε στον αέρα. Βγαίνουμε. Ναι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ξάνθη, με τον συνεργάτη μας τον Τένι, τον Καμαρίδη, τον εκδότη της εφημερίδας Στράκη, να μας δώσει μια πολύ σημαντική είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Τένι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαστολόγη. Καλησπέρα τους τηλεθεατές μας. Έχω πολύ καιρό να τα πω μαζί τους. Πράγματι, μια είδηση που συγκλώνησε την κοινή γνώμη της Ξάνθης. Η τρίτη, σε διάστημα λιγότερο των 6 μηνών, περίπτωση βιασμού, αποπλάνησης και βιασμού ανήλικου αγοριού. Σήμερα λοιπόν το κοινοποίησε η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης με δελτίο τύπου της στα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο εξομολογήθηκε το ό,τι συνέβη, ό,τι του συνέβη στους γονείς του, με αποτέλεσμα αυτοί να το καταγγείλουν στην αστυνομική διεύθυνση και αμέσως να εξαπολυθεί ένα άνθρωπο κυνηγητό. Πράγματι, συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, ένας 19χρονος στρατιώτης από την Κοζάνη και ένας 36χρονος από το Δημότυχο Εύρου. Ο πρώτος ομολόγησε την πράξη του, ότι πράγματι επιβίβασε το αυτοκίνητό του το παιδί, το πήγε στο περιαστικό άλσος της Ξάνθης και το βίασε. Ενώ ο δεύτερος αρνείται επίμονα την συμμετοχή του στην πράξη. Πού βρήκε το παιδί, Τένι, τι λεπτομέρειες έχουμε από τα πραγματικά περιστατικά, πού συνάντησε το παιδί? Πραγματικά περιστατικά δεν έχουμε πολλά περισσότερα από αυτό που αναφέρει το ίδιο παιδί, δηλαδή ότι αναγνώρισε τους δράστες, ότι ομολόγησε ο ένας ο δράστης. Πού συνάντησε, πού βρήκανε το παιδί οι δύο δράστες? Το βρήκανε στη γειτονιά του και με κάποια δέλερς το επιβίωσαν στο αυτοκίνητο για να το πάνε μια βόλτα. Μάλιστα. Στη συνέχεια το οδήγησαν στο περιαστικό άλσος της Ξάνθης, όπου και έγινε η πράξη. Βέβαια, επειδή έχει περάσει το αυτόφορο, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι και αυτό δεν ξέρω νομικά βέβαια εσύ. Ίσως καλύτερα θα μπορούσες να το εξηγήσεις, αν και κατά πόσον δηλαδή, χωρίς να προσπαθώ να κρίνω τους νόμους, κατά πόσον σοφά σκέφτεται ο νομοθέτης σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας βιαστής που ομολογεί την πράξη του να αφήνεται ελεύθερος και να κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας. Μάλιστα. Και πόσο μάλλον να είναι κοντά στο παιδί, κοντά στους γονείς του παιδιού αυτού. Αγανακτισμένη κοινή γνώμη αυτή την ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα έχει μέχρι τώρα έτσι απλά, θα έχει βέβαια μια εξέλιξη, την οποία θα παρακολουθήσουμε και θα τη μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας. Πάντως, δεν είναι και οι δύο από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από σένα, αλλιώς θα το έλεγες αυτό, θα πρέπει και οι δύο δράσεις να έχουν λευκό ποινικό μητρό, να μην απασχολήσει δηλαδή την οποιαδήποτε αστυνομική διεύθυνση με ανάλογη με κάτι... Το αστυνομικό δελτίο τύπου βάσεων δόθηκε πριν λίγη ώρα. Δεν έχουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από αυτά. Πριν λίγη ώρα, νόμιζα ότι εξεδόθηκε το πρωί. Κάποια από τα στοιχεία που σου λέω είναι μετά από πληροφορίες που είχαμε για από δικούς μας ανθρώπους και μέσα από την αστυνομική διεύθυνση. Από εκεί μετά όμως το θέμα είναι ότι πέρασε το αυτόφορο, το χρόνο του αυτόφορου και οι άνθρωποι αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι. Πάντως υπάρχει ένα ζήτημα, Τένι. Θα τύχει τις κυρώσεις που πρέπει και μέσα στο στράτευμα, εφόσον θα έχει κάποια διαδικασία. Υπάρχει ένα ζήτημα πάντως, Τένι, αναφορικά και με τις υποθέσεις αυτών των βιασμών και όχι μόνο. Ελπίζω να με ακούς. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο γεννάται και ανακύπτει τελικά είναι στην Ξάνθη είχαμε περιπτώσεις, κρούσματα που αφορούσαν είτε αν θέλεις ένα πλησίασμα των ατόμων αυτής της ηλικίας 14-15 ετών από τους δράστες, είτε τον εντοπισμό τους μέσω ίντερνετ, έτσι, αυτά τα κρούσματα είχαμε. Είχαμε και τέτοιο κρούσμα πριν από 6 περίπου μήνες. Είχαμε και συλλήψεις, βέβαια δεν έχει τελεσιοδικήσει καμία υπόθεση ακόμη από όλες αυτές, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα κρούσματα τα οποία ήταν άγνωστα σχεδόν, και όχι μόνο στην περιοχή μας, γενικότερα στην ακριτική επαρχία,
γίνονται τακτικά φαινόμενα και ιδιαίτερα στη Ξάνθη την πλήττουν το τελευταίο εξάμηνο. Για να μην κινδυνολογούμε όμως και να δημιουργήσουμε ένα ηθικό πανικό χωρίς λόγο, για να μην κινδυνολογούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης και μέσα στο Δήμο της Ξάνθης αναφορικά. Όχι, όχι, δεν είναι ίδιο της Ξάνθης αυτό. Ίσως το επόμενο χτύπημα μπορεί να είναι οπουδήποτε αλλού. Το θέμα όμως στατιστικά παραμένει ως έχει. Δηλαδή ότι η Ξάνθη σε 6 μήνες δέχτηκε 3 τέτοια χτυπήματα από διαφορετικούς ανθρώπους βέβαια. Δεν κάνω λόγο για σπήρα. Έτσι, ήταν διαφορετικοί και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος. Δεν ήταν οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναφοβόμαστε ως κοινωνίες. Και αυτό που έχω να πω εγώ προσωπικά, αν θέλεις, είναι ότι πρέπει και μέσα από την οικογένεια πρώτα, αλλά και οι θεσμοθετημένοι φορείς της πολιτείας να έχουν το νου τους. Νομίζω ότι ίσως να χρήζει και μιας περισσότερης προσοχής και συζήτησης το όλο θέμα με τις διαστάσεις οποίες αποκτά με τέτοια τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα. Η πρόληψη πάντα είναι οτιδήποτε καλύτερο σε οποιαδήποτε καλύτερη θεραπευτική ζητήματα. Σίγουρα, αλλά ένα μου και συναισθάνσω ορισμένα πράγματα. Έχεις ένα 16χρονο παλικάρι, έχετε κάποιος το αποπλανή, το βιάζει, θα μου πεις 16χρονο παλικάρι δεν μπορούσε να αμυνθεί ή ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιες άλλες διαστάσεις που παίρνει το όλο θέμα. Αλλά και το δέλεαρ δεν μπορεί να καταλάβει το πώς τα δελέασαν. Νομικά τη δουλειά ή ξέρω εγώ κοινωνικά, το παιδί σου το έχουν βιάσει. Και εγώ από αυτή την άποψη το λέω. Μάλιστα. Και μπορώ να αντιληφθώ περίπου πώς είναι τα πράγματα. Τέλει, θα έχουμε τη δυνατότητα με οποιασδήποτε λεπτομέρειες να σε παρακαλέσω να έχουμε τις εξέλιξεις στο αυριανό μας δελτίο. Βεβαίως. Αλλά για να δικαιολογήσω και τον τίτλο που έχουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το παράθυρο, σε αυτή την επικοινωνία μας. Δεν το βλέπω γιατί είμαι από κινητό τηλέφωνο, είμαι κάπου έξω κινητό. Για να δικαιολογήσω λοιπόν και τον τίτλο, εμείς είχαμε ήδη βάλει ένα πλαίσιο στην κουβέντα. Μιλήσουμε για τον τουρισμό και όπως αυτός διαμορφώνεται στην Ξάνθη. Βέβαια, κανένα μία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά έπρεπε να ενημερώσουμε το κοινό. Φυσικά, η επικαιρότητα τρέχει και αυτό που προέχει είναι πάνω απ' όλα η είδηση της τελευταίας στιγμής όπως μας έρχεται. Φυσικά. Να πούμε όμως και 5 πράγματα, αν θέλεις, για τον τουρισμό, γιατί πράγματι είναι ένα αντικείμενο το οποίο χρήζει ειδικής προσέγγισης. Ξέρεις, γίνανε δυστυχώς. Οι περισσότεροι γίναμε μάλλον, για να μην βγάλουμε και τον εαυτό μας απ' έξω, ξερόλες. Δεν θέλουμε να ακούσουμε κανέναν. Στον τουρισμό λοιπόν, κατά την άποψή μου, την ταπεινή, δεν μπορεί μόνο ένας νομάρχης ή μόνο ένας δήμαρχος, ο οποίος είναι είτε πολιτικός μηχανικός, είτε ξέρω εγώ δικηγόρος, είτε δημοσιογράφος, να έχει άποψη παντός επιστητού και να αποφασίζει μόνος του. Άποψή μου λοιπόν, βάζω αν θέλει το κομμάτι αυτό, είναι ότι θα πρέπει να μπουν και οι ιδιώτες, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό. Αυτοί που έχουν τουριστικά γραφεία, αυτοί που έχουν ξενοδοχεία, οι άνθρωποι που βιώνουν το πρόβλημα και να ακουστούν στις όποιες αν θέλεις σκέψεις γίνονται σε επίπεδο νομαρχίας, σε επίπεδο περιφέρειας. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο τουρισμός θα αναπτυχθεί στην περιοχή μας μόνο με τη συμμετοχή της νομαρχίας ή της περιφέρειας ή του Δήμου σε μια εθνική ή διεθνή έκθεση τουρισμού. Είναι πιο βαθύτερο το πρόβλημα. Και πόσο μάλλον όταν χτυπιόμαστε, αν θέλεις, θεμητά ή αθέμητα από τις γειτονικές χώρες. Με τιμές από αυτές που προσφέρουμε εμείς. Και όταν είναι ήδη ακριβώς ο τουρισμός στη χώρα μας, και πόσο μάλλον για τους. Και με τους tour operators να έχουν μια συγκεκριμένη τακτική, και την οποία υιοθετούν και την μεταδίδουν, την μεταλαμπαδεύουν και σε αυτούς τους οποίους καθοδηγούν και φέρουν στη χώρα μας. Βεβαίως. Πάντως θέλει. Αυτοί καθοδηγούν τα τουριστικά ρεύματα και τα στέλνουν εκεί όπου θέλουν. Θα ήθελα να συγκεκριμενοποιήσουμε. Να προμηνοποιήσουμε με συγχωρείς την κουβέντα μας. Και να δούμε στον νομό Ξάνθης ποια είναι η παρουσία των ιδιωτών. Μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να αναπτυχθεί, την βλέπετε, την εντοπίζετε συγκεκριμένες δραστηριότητες ενδεχομένως. Μιλήσαμε με ανθρώπους ιδιώτες και δεν αναφέρομαι σε κανέναν προσωπικά, μην θεωρηθεί ότι θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά με ιδιώτες που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι οποίοι εξέφρασαν κάποιες απόψεις. Οι οποίες απόψεις δεν έγιναν ποτέ ακουστές. Από την Ομαρχία και από τους υπόλοιπους φορείς της αυτοδιοίκησης. Πιστεύουν λοιπόν κάποιοι, και εδώ έχω την αντίρρησή μου, αν θέλεις, ότι μπορούν μόνο με συσκέψεις μεταξύ τους ή με τη συμμετοχή τους σε κάποιες εκθέσεις τουρισμού, ότι θα μπορέσουν να αναπτύξουν τον τουρισμό. Εκεί επάνω είναι η ένστασή μου και λέω να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πού πονάει ο τουρισμός, τι θέλει ο τουρίστας που δεν το βρίσκει εδώ. Για παράδειγμα, στον νομό Ξάνθης, τι θα ήθελε για την παραλιακή ζώνη. Να καταπολεμηθούν τα κουνούπια, να δημιουργηθούν στοιχειώδεις υποδομές, τουριστικές υποδομές για καταλήμματα και για ανθρώπινες προϋποθέσεις παραθέρησης
και να προτιμηθεί φυσικά η πανέμορφη κατάλα περιοχή μας. Όταν τώρα σε αυτή την περιοχή δεν περνάει το σκουπιδιάρι να μαζεύει τα σκουπίδια, όταν δεν υπάρχουν καταλήμματα ή όταν ξέρω εγώ στον αρχαιολογικό χώρο του Αυδείων δεν βρίσκεις έκτος από ακαθαρσίες και προφυλακτικά και σύνδικες τίποτα περισσότερο, τι θα σου έρθει να σου κάνει ο τουρίστας. Τένι, υπάρχει δηλαδή έτσι ένα σκηνικό από ό,τι μας περιγράφεις εγκατάληψης. Ναι, βεβαίως. Και ήδη τον διανύοντας εμείς το δεύτερο μήνα βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Θεωρείται εγκαταλειμμένη και δυστυχώς εδώ συμμετέχουν σε αυτό και οι τοπικοί. Οι άνθρωποι δηλαδή που βιώνουν τα προβλήματά τους αν θέλεις, οι αγρότες. Σαφώς και οι αγρότες έχουν σημαντικά προβλήματα, αλλά πιστεύουν ότι θα πρέπει ο Δήμος να στέκεται μόνο στα προβλήματα αυτά και να μην προσέχει την παραλία την οποία θεωρούν δευτερεύουσα συνουσίες. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ότι μέσα από την τουριστική ανάπτυξη θα αναπτυχθεί γενικότερα ο τόπος. Θα έρθει ο κόσμος, θα αφήσει τα χρήματά του, θα γίνει πιο γνωστή η τοποθεσία. Όλα αυτά τα οποία απορρέουν από τα θετικά του τουρισμού, δυστυχώς όμως δεν έχουν γίνει ακόμη μέσα από, αν θέλεις, και την παιδεία που έχει ο καθένας από εμάς, βίωμά μας. Την τακτική της εσωστρέφειας την εγκαταλείψαμε ή όχι ακόμα? Δυστυχώς είναι δύσκολο να βγούμε ακόμη από αυτή την ατραπό. Είναι μια ατραπός, είναι ένας ασφαλτικός παράγοντας. Είμαστε εσωστρεφείς, αλλά είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Είμαστε εσωστρεφείς, Τένι, γιατί είμαστε εγωκεντρικοί. Όχι, βλέπω ότι είμαστε σε ένα στάδιο που αρχίζουμε πλέον δειλά-δειλά και κάνουμε κάποια βήματα να ξεπεράσουμε αυτή την εσωστρέφεια. Να βγούμε από τον δικό μας μικρό κόσμο και να πάμε κάπου αλλού, να ανοίξουμε δηλαδή, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Ευχής έργο θα ήταν να δούμε και κάποιες υποδομές, να δούμε και πραγματικά την Θράκη, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσα από τη συντονισμένη, την οργανωμένη προσπάθεια όλων των φορέων. Να πω και κάτι άλλο, Βάσο. Είναι και το θέμα ότι και οι παραλιακές ζώνες. Έχουμε την συνθήκη Ραμσάρ, έχουμε την Natura 2000. Αυτό ακριβώς επισημαίναμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Δήμαρχο της Αιγύρου, Τένι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και όλους αυτούς τους, αν θέλεις, ασφαλτικούς παράγοντες που δεν επιτρέπουν να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες, οι ιδανικές προϋποθέσεις, αλλά μπορούμε μέσα από παραθυράκια και μέσα από τρύπες, με ήπιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον, δεν λέω να δοκιμήσουμε τσιμέντο, με ήπιες παρεμβάσεις, αλλά με συντονισμένες προσπάθειες, να κάνουμε το ακατόρθωτο κατορθωτό. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψή μου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, πρώτο Θεός, να τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Τένι. Καληνύχτα. Να είστε καλά, καληνύχτα. Πάμε σε ένα ακόμη καλοκαιρινό θέμα και γι' αυτό στο δελτίο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται το καλοκαίρι προκειμένου να αποφευθούν αλλεργίες και εγκάβματα. Ας παρακολουθήσουμε τι συνιστά ή τι συμβουλεύει σε όλους όσους θα εκδράμουν και αυτή την περίοδο. Φαρμακοποιός Στέλιος Σταμπουλίδης. Πολλά είναι τα ηλιακά εγκάβματα, οι αλλεργίες και τα τσιμπήματα από διάφορα έντομα που παρατηρούνται κατά τους θερινούς μήνες. Όσον αφορά την προστασία μας από τον ήλιο ώστε να μην προκληθούν εγκάβματα, θα πρέπει να φοράμε αντιλιακές κρέμες, να τρώμε φρούτα και να πίνουμε πολλά υγρά, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο φαρμακοποιός Στέλιος Σταμπουλίδης. Ο κύριος Σταμπουλίδης τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τώρα το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα διάφορα αντικουνουπικά που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Εγκάβματα έχει πολλά από τους απρόσεκτους περισσότερο. Άμα τον προσέχει τον ήλιο κανείς, ο ήλιος είναι φίλος του ανθρώπου. Δεν είναι και τόσο πολύ εχθρός. Αλλά παράλληλα πρέπει να προστατεύεται. Δεν χωράει φωλία, το αντιλιακό του, τα φρούτα του, που και αυτά προστατεύουν επειδή έχει τις βιταμίνες, ειδικά βιταμίνη C. Πολλή ώρα να μην είναι στον ήλιο, να πίνει πολλά υγρά, γιατί με τη ζέστη χάνουμε αρκετά, υδρώνουμε και χάνουμε πολλά υγρά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον να τα αντικαθιστούμε αυτά που χάνουμε. Όσον αφορά τσιμπήματα. Τσιμπήματα, κοιτάξτε, έχουν αρχίσει τώρα τα κουνούπια. Τι να σας πω γι' αυτό, τα αντικουνουπικά τα συνηθισμένα, όπως κάθε χρόνο έχουμε τέτοια προβλήματα. Φέτος ίσως είναι λίγο λιγότερα, ίσως ο καιρός ας πούμε δεν ευνοήσε τα κουνουπάκια να αρχίζουν να μας ενοχλούν. Η ώρα είναι περίπου 10 παρά τέταρτο, κυρίες και κύριοι.
Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Πριν όμως σας καληνυχτήσουμε και για απόψε, πάμε να ρίξουμε μαζί μια ματιά στα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Τη δημιουργία ΕΠΑ στην Κομωτινή και την ανάκληση της νέας εγκυκλίου της πολιοδομίας ζήτησε ο αναπληρωτής νομάρχης Ροδόπης Παναγιώτης Γρηγορόπουλος. Την βράβευση των καβαλιωτών ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδος αποφάσισε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Καβάλας. Το ζήτημα του κτηματολογίου βρέθηκε σε πρώτο πλάνο στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. 15 κρούσματα τροφικής δηλητηρίας σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο τμήμα συνοριακής φύλαξης της Βένας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Τα τελευταία νέα της ημέρας και για πρώτη φορά με τον Θοδωρή Βρουζέλη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε, κυρίες και κύριοι. Καληνύχτα σας.